Λοιπόν, πάμε. Φύγαμε. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην 5η επετειακή χρονιά των γιορτών Ρόκας. Μια προσπάθεια που πραγματοποιείται από τους κατοίκους των χωριών Ρόκας και Κεράς για 5η συνεχόμενη χρονιά. Μια προσπάθεια πολιτισμού, μια προσπάθεια ανάπτυξης της ενδοχώρας. Στις φετινές εκδηλώσεις διάρκειας 2 εβδομάδων από 24 Ιουλίου μέχρι και 7 Αυγούστου προσπαθούμε να αναδείξουμε καλλιτεχνικά το μέρος των δύο αυτών χωριών, να αναδείξουμε το φυσικό, πολιτιστικό, ιστορικό και καλλιτεχνικό πλούτο μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και άλλων πολλών παράλληλων δράσεων. Προσπαθούμε να δείξουμε ότι η ενδοχώρα έχει δυνατότητες όταν αποφασίζουν οι κάτοικοι και οι φορείς να συνεργαστούν για ένα σημαντικό σκοπό. Έτσι λοιπόν, οι γιορτές Ρόκας αποτελούν ένα παράδειγμα συνέργειας και καλής συνεργασίας της τοπικής κοινωνίας με τους φορείς, την περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Κισάμου, το Δήμο Πλατανιά, το Υπουργείο Πολιτισμού, σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που ευελπιστούμε να έρθουν και να την γνωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι κάτοικοι τόσο από την περιοχή της Κισάμου και των Χανίων, αλλά και εκτός από αυτήν. Παπαδάκης Ευτύχιος, πρόεδρος τοπικού διαμερίσματος Ρόκας. Και εγώ θέλω να σας καλωσορίσω όλους σήμερα στο χωριό μας με την αξία και την τιμή που μας κάλετε. Εδώ πριν 5 χρόνια ήταν ένα γνήσιο βοσκοτόπι. Σιγά σιγά πάμε να αναδείξουμε το χωριό μας, να καταργηθεί αυτό το πράγμα και να γίνει γνήσιος αρχαιολογικός χώρος όπως ήταν από παλιά και από ανέκαθε. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς που μας βοηθούν και κάνουμε αυτό το πράγμα και φέρουμε σε πέρα στο έργο μας. Και σας καλωσορίζω και πάλι. Αντώνης Παρτσαλάκης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κισάμου. Σας καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους του Δήμου Κισάμου. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βρισκόμαστε σήμερα στο πολύ όμορφο αυτό χωριό, τη Ρόκα, το οποίο χωριό έχει ένα πλούσιο αρχαιολογικό χώρο. Έχει κάτοικους οι οποίοι δείχνουν μεγάλη όρεξη και αγάπη για το χωριό τους και βλέπετε πολύ καλά το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας που γίνεται. Ο Δήμος Κισάμου είναι αρρωγός στην προσπάθεια των κατοίκων με όποιο μέσο μπορεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κατοίκους, τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου για τη μεγάλη προσπάθεια και την αγάπη που έχει στο χωριό του και είμαι σίγουρος ότι η διοργάνωση θα είναι πολύ πετυχημένη. Σας ευχαριστώ. Καστανάκης Γιώργος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Σύλλογου Κεράς. Η Αντωνούσα. Σας καλωσορίζω και εγώ στα χωριά μας και σας προσκαλούμε να έρθετε να δείτε την προσπάθειά μας και να τη μιμηθείτε όλοι σας. Γιατί με αυτή την προσπάθεια τα τελευταία 5 χρόνια τα χωριά μας έχουν πάρει μεγάλη αξία και αναγνωσιμότητα. Από εκεί και πέρα, αυτά. Σε ευχαριστώ. Μαραγκουδάκης Χρήστος, Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρόκας. Σας καλωσορίζουμε. Εγώ θα πρωτοτυπήσω. Οι εκδηλώσεις είναι σαν το παιδί μας, έγινε 5 χρονών και ευχόμαστε να τα εκατοστήσει. Και ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλησπέρα σας και από μένα. Είμαι η Μέτη Παναγιωτοπούλου, υπεύθυνη του καλλιτεχνικού προγραμματισμού. Θα σας μιλήσω λοιπόν λίγο περισσότερο για το πρόγραμμά μας, που φέτος διαρκεί 2 εβδομάδες και είναι γεμάτο από εκδηλώσεις, δράσεις και εργαστήρια. Πολύ σημαντικό να ξεκινήσω από τα εκπαιδευτικά μας εργαστήρια πρώτα. Οικαστικά εργαστήρια για ενήλικες, από την Ασπασία Παπαδοπεράκη, την πολύ γνωστή γλύπτρια με καταγωγή από τη Ρόκα. Εργαστήριο λιθοξών και εργαστήριο κοσμήματος. Τα οικαστικά εργαστήρια για τα παιδιά. Υπεύθυνοι η Μαρία Δρακάκη και η Κατερίνα Καριωτάκη, για 3 ημέρες, παιδιά του Δημοτικού, θα παίξουν με τα υλικά, θα παίξουν με τις τέχνες και θα δημιουργήσουν οικαστικά έργα τα οποία θα τα παρουσιάσουν στα χωριά της Ρόκας και της Κεράς. Επίσης, από την Κούλα την Μπουρμπουδάκη θα γίνει ένα εργαστήριο μινωικής κουζίνας, αρχαίας μινωικής κουζίνας. Πάμε τώρα στο αναλυτικό πρόγραμμά μας, το οποίο ξεκινάει τη Δευτέρα 24 Ιουλίου και ξεκινάμε με την τελετή έναρξης, στην οποία συμμετέχουν ντόπιοι καλλιτέχνες. Έχουμε εδώ πέρα
δύο από τις καλλιτέχνητες που συμμετέχουν, τη Θεόνη την Κουτσουνάκη που είναι σκηνοθέτρια και την Τζορτζίνα Σόλο η οποία δημιουργεί το εικαστικό περιβάλλον. Είναι και ο Νίκος ο Μιχελιδάκης, ο οποίος είναι υπεύθυνος της μουσικής. Και προχωράμε στη μουσική έναρξη με την Τζορτζίνα Τζοντάκη και τον Νίκο το Σταματάκη. Ανθρώπους του ίδιου του τόπου, καλλιτέχνες, οι οποίοι με τις φωνές τους θα ξεκινήσουν τις γιορτές ρόκας. Και φυσικά μετά η μεγάλη συναυλία Ψαραντώνης Ψαρογιώργης σε μια μοναδική συνάντηση για να ξεκινήσει το πρόγραμμα των δύο εβδομάδων μας. Μαζί τους είναι και ο Γιάννης Παπατζανής και ο κύριος Πολυχρονάκης. Πάμε η επόμενη μέρα δράσεων, 25 Ιουλίου, που ξεκινάνε τα εργαστήρια. 26 Ιουλίου έχουμε το θέατρο για παιδιά από την εταιρεία Θεάτρου Θέση και είναι το όνειρο καλοκαιρινής νυχτός του Σέξπιρ. 31 Ιουλίου, Δευτέρα, έχουμε την συνάντηση, τη μουσική συνάντηση με τους Καθοδόν. Μια μουσική παρέα που θα προσπαθήσει να κάνει όλο το χωριό να τραγουδάει. Προχωράμε μετά στις 2 Αυγούστου, που είναι θέατρο για ενήλικες, το Δέντρο του Ειδίποδα, από την ομάδα θεάτρου Ιδέα. 5 Αυγούστου έχουμε τις ομιλίες της Ασπασίας Παπαδοπεράκη και τα αποκαλυπτήρια των έργων που έχουν δημιουργηθεί από τα εργαστήρια και φυσικά 7 Αυγούστου η Μεγάλη Συμφωνική Συναυλία με τη Μυρτώ Παπαθανασίου, τον Χριστόφορο Σταμπόγλη και την Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, το πιο νομίζω σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε είναι το εξής. Αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε στις γιορτές ρόκας είναι να δημιουργηθεί ένα κράμα όλων των ανθρώπων που φέρνουν στις γιορτές ρόκας την τέχνη τους, όλων των δημιουργιών και αυτό να αφήσει το αποτύπωμά τους στην περιοχή. Θα φέρω ένα πολύ απλό και το πρώτο παράδειγμα και μάλιστα επειδή είναι εδώ το κορίτσι το συγκεκριμένο είναι το πιο φωτεινό μας παράδειγμα. Την πρώτη χρονιά των εκδηλώσεων, μετά από την πρώτη συναυλία, ένα από τα παιδιά του χωριού ξεκίνησε να μαθαίνει βιολί, η Κατερίνα. Αυτό για μας θα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα όσο προχωράνε τα χρόνια, να έχουμε και άλλα παραδείγματα από παιδιά και νέους ανθρώπους που εμπνέονται από την τέχνη που βλέπουν, που εμπνέονται και θέλουν να εμπλακούν ακόμα περισσότερο και οι ίδιοι κάποια στιγμή να μπορούν να παρουσιάσουν τα δικά τους έργα στην περιοχή μας. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά. Χειροκρότημα σήμερα. Έλα. Λέγομαι Σαριδάκης Μανώλης, είμαι κάτοικος από το χωριό Κερά. Χαίρομαι ειλικρινά απόψε που βρίσκομαι εδώ πέρα. Συγκινούμε ιδιαίτερα για τον κόσμο που δούλεψε και δουλεύει από όλους τους φορείς για να φτάσει στο σημείο αυτό που έφτασε, αυτό που βλέπουμε. Όπως είπαν και τα παιδιά προηγουμένως, είναι 5 χρόνια και η 5η χρονιά και πιστεύω ότι για να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και να κρατηθεί ότι όλοι συμβάλλουμε και έχουμε πετύχει αυτό που πετύχαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς ήρθατε, να είστε καλά όλοι με υγεία.